Λοιπόν, για την ώρα, εμείς πάμε τώρα να σας προτείνουμε για να πάρουμε μια εικόνα από το όμορφο και κοντινό Λουτράκι. Να καλημερίσουμε εκεί τον Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, και να στείλουμε και τις ευχές μας. Δήμαρχε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά σε εσάς, στην εκπομπή σας, σε όλη την Ελλάδα. Από αυτή, την παραλία του Λουτρακίου. Αυτή η παραλία, μπράβο, μπράβο Δήμαρχε, αυτή η παραλία του Λουτρακίου. Από την ανακαινισμένη παραλία του Λουτρακίου έχει πάρα πολύ κόσμο, βέβαια όχι τώρα το πρωί. Μετά την Ανάσταση ο κόσμος πήγε και έφαγε και ξεκουράστηκε. Οπωσδήποτε τις επόμενες ώρες θα γεμίσει αυτή η παραλία. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ήδη έχουν ξεκινήσει Γάλλοι, Γερμανοί, Πολωνοί, Δανείοι, Ευρωαμερικάνοι. Έχουμε αρκετό κόσμο και πάρα πολλοί ντόπιους Έλληνες από την Αθήνα ειδικά που έρχονται εδώ πέρα, που έχουν τα καλοκαιρινά τους διαμερίσματα και έρχονται να διασκεδάσουν. Καιρός φαίνεται ότι είναι ωραίος, καλός και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα κυκλοφορήσει σε όλη την πόλη και σε όλο το Δήμο μας, από το ένα σημείο μέχρι το άλλο. Ναι, είναι κοντινός προορισμός το Λουτράκι και έχει και πολλές προτάσεις εναλλακτικές. Δεν είναι μόνο αυτή η όμορφη παραλία του Λουτρακίου που σε λίγο γεμίζει, έτσι το ξέρουμε πολύ καλά. Οι διελεύσεις, γιατί άνοιξε και το κανάλι της Διόρυγας της Κορίνθου, είδαμε τις τελευταίες ημέρες και το πέρασμα. Άνοιξε και το κανάλι οπωσδήποτε. Και η λίμνη της Βουλιαγμένης. Ήδη. Όσιος Πατάπιος, θρησκευτικός τουρισμός, έχετε πολλά να μας προτείνετε, να προτείνετε στον κόσμο. Παναγία του Πράθη, έχουμε πάρα πολλές και παραλίες και τουριστικά και αρχαιολογικά σημεία που μπορούν να έρθουν να επισκεφθούν στο Λουτράκι. Και οπωσδήποτε υπάρχει για κάθε ένα βαλάντιο, είτε ακριβό είτε φτηνό, για να έρθουν να διασκεδάσουν και να περάσουν πάρα πολύ ωραία, πολύ κοντά από το κέντρο της Αθήνας. Και μια και αναφέρεστε στο Βαλάντιο, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις δύσκολες εποχές και περιόδους που διανύουμε. Σωστά. Δηλαδή, είναι προσιτές οι τιμές. Μια οικογένεια που θα έρθει, θα πιει τον καφέ της, θα κάτσει σε μια ψαροταβέρνα, να φάει το μαριδάκι της, το καλαμαράκι, το τηγανιτό και όχι μόνο. Σήμερα τρώνε βεβαίως άλλα πράγματα. Λοιπόν, σωστά, είναι προσιτές οι τιμές. Ναι, είναι προσιτές και για όλα τα Βαλάντια πιστεύω, όχι πιστεύω, υπάρχουν και ταβέρνες πολύ πιο φθηνές και πολύ πιο ακριβές ανάλογα τι θέλει ο καθένας να βρει. Μπορεί όμως να βρει τα πάντα, όπως και στη διαμονή και στο φαγητό, μπορεί να βρει το ίδιο και φτηνές και μεσαίες και ακριβές τιμές, ανάλογα το τι θέλει. Ωραία. Τώρα οι περισσότεροι βρίσκονται στα σπίτια τους, στις αυλές και εκεί τηρείται το έθιμο του σουβλίσματος, μίγουν οι οικογένειες και έχετε και τους... Σωστά. Πολλοί σουβλίζουν, πολλοί έτσι, βέβαια θέλουν το έθιμο πάρε στην ταβέρνα ή θέλουν το έθιμο και το παίρνουν σπίτι να το φάνε. Ό,τι και να κάνουν, ανάλογα, να περάσουν καλά. Σωστά. Να περάσετε καλά, Δήμαρχε. Το Λουτράκι δίπλα στην Αθήνα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε και πολύ. Και τα Ιαματικά Λουτρά. Και ΣΠΑ, μην τα ξεχνάμε. Ναι, οπωσδήποτε και στα ΣΠΑ σας περιμένουμε. Έτσι, για τη φρεσκάδα μας. Να κάνουμε μια εκπομπή και από το Λουτράκι Thermal Spa, τα ανακαινισμένα λουτρά που πρέπει όλοι να έρθουν να τα επισκεφθούν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Δήμαρχε, για την πολύ καλημέρα μας χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Στο Λουτράκι. Να είστε καλά όλοι.